Ονομάζομαι Θεοφανοπούλου Κωνσταντίνα και είμαι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Ροκαφελέρ της Νέας Υόρκης. Ασχολούμαι με την νευροεπιστήμη και με τη γενετική, όμως σήμερα δεν θα μιλήσω για αυτές τις μελέτες, θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί όλους μας καθημερινά, το θέμα της αναζήτησης της ευδαιμονίας. Η ευδαιμονία είναι μια έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με την αριστοτελική φιλοσοφία, όπου αντικατοπτρίζει μία κατάσταση τέλεια. Μία κατάσταση τέλεια με την αρχαιοελληνική σημασία της έννοιας του τέλους, του σκοπού. Αυτού του σκοπού που είναι σχεδόν άπιαστος στη ζωή μας και που λογικά, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, δεν θα έρθουμε στη θέση, δεν θα μπορέσουμε να τον προσεγγίσουμε ποτέ. Ποτέ δεν θα μπορέσουμε να είμαστε απόλυτα ευδαίμονες, σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Αυτό που όμως εγώ θέλω να προτείνω σήμερα είναι ότι υπάρχουν κάποιοι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προσεγγίσουμε αυτήν την ευδαιμονία, όπως την ορίζει ο καθένας. Μία ευδαιμονία την οποία ονομάζω διεπιστημονική, γιατί αντλεί από διάφορες πηγές, που δεν είναι μόνο τα βιώματά μου, αλλά είναι και διάφορα διαβάσματα ή και μελέτες πάνω στην φιλοσοφία ή πάνω στην νευροεπιστήμη. Αυτό που σίγουρα θέλω να προτείνω εξ αρχής είναι ότι η έννοια της ευδαιμονίας εξαρτάται από διάφορες συνιστώσεις, από διάφορους παράγοντες, τους οποίους αν δεν κατανοήσουμε, ίσως να μην φτάσουμε στο σημείο να αναζητούμε την ευδαιμονία με έναν τρόπο λειτουργικό για εμάς. Η πρώτη συνιστώσα είναι η συνιστώσα του χρόνου. Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, αν η ευδαιμονία είναι κάτι το άπιαστο και απροσέγγιστο, θα έπρεπε να προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε κατά τη διάρκεια όλης μας της ζωής. Και ίσως κάποια στιγμή, μετά τα 50 μας, 60 μας, 70 μας χρόνια, μετά από αδιάκοπη προσπάθεια και πολλή σοφία, να ερχόμασταν στο σημείο να γευτούμε κάτι από αυτήν την ευδαιμονία. Αυτός ο ορισμός ευδαιμονίας για μένα δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί γιατί καταρχάς προϋποθέτει ότι θα ζήσουμε μετά από κάποια ηλικία. Επίσης προϋποθέτει ότι μετά από αυτή την ηλικία ότι θα είμαστε εύρωστοι και ότι θα μπορούμε να έχουμε όλη την ενεργητικότητα για να τη γευτούμε αυτή την ευδαιμονία, κάτι το οποίο βλέπω ότι πραγματικά δεν πρέπει να λαμβάνουμε ως δεδομένο. Αυτή η θεώρηση ευδαιμονίας μου θυμίζει πολλές φορές τις διηγήσεις ενός γείτονά μου που μετανάστευσε στην Νέα Υόρκη πολλά χρόνια πριν, ο οποίος μου λέει ότι αυτό που θέλω να κάνω είναι να δουλέψω σε όλη μου τη ζωή αδιάκοπα, ώστε κάποτε στα 60 μου χρόνια να καταφέρω να γυρίζω στην Ελλάδα, σε ένα μικρό νησί, όπου να μπορώ να ψαρεύω κάθε μέρα και εκεί, πίστεψέ με κορίτσι μου, μου λέει, θα είμαι ευτυχισμένος. Θα είμαι χαλαρός, θα έχω βρει το νόημα της ζωής. Και παρότι βέβαια αυτό το όνειρο για την ευδαιμονία είναι πολύ σεβαστό και πολύ ρομαντικό, για μένα δεν θα λειτουργούσε γιατί λαμβάνει ακριβώς ως δεδομένα το γεγονός πρώτον ότι θα ζήσουμε μετά από αυτά τα 60 χρόνια και δεύτερον ότι θα είμαστε καλά και υγιείς για να γευτούμε αυτή την ευδαιμονία. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να προτείνω είναι ότι θα μπορούσαμε να θέσουμε κάποια πιο μικρά παράθυρα, κάποια πιο μικρά χρονικά διαστήματα μέσα στα οποία θα προσπαθούμε να αναζητούμε την ευδαιμονία κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Άλλοι επανεκκινούμε τον κύκλο της ευδαιμονίας κάθε χρόνο, άλλοι κάθε μήνα, άλλοι κάθε μέρα. Το σημαντικό όμως είναι ότι αν οραματιζόμαστε αυτό το τέλος, αυτόν τον σκοπό της ευδαιμονίας μέσα στη διάρκεια μιας ολόκληρης ζωής, είναι ότι πρέπει να ξέρουμε ότι είναι πολύ πιθανό να μην την αγγίξουμε αυτή την ευδαιμονία ποτέ. Η δεύτερη συνιστώσα που θα ήθελα να αναφέρω είναι αυτή των προσδοκιών. Αυτή του τέλους, που είναι ευδαιμονία, σε συνάρτηση με τις προσδοκίες. Υπάρχουν διάφορες προσδοκίες, οι οποίες μας δημιουργούνται από τη στιγμή της γέννησής μας, μέσα από την οικογένειά μας, μέσα από τον κοινωνικό μας περίγυρο, μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Βλέπουμε μια χαρούμενη οικογένεια και φανταζόμαστε ότι λογικά και η δική μας οικογένεια, εάν φτάζουμε στο σημείο να επιτύχουμε σε αυτόν τον σκοπό,
της ευδαιμονίας που θέτουμε, ότι θα φαντάζει κάπως έτσι. Επίσης οι φίλοι μας, όταν θα είμαστε όλοι μαζί χαρούμενοι, κάπως έτσι λογικά θα είμαστε. Αυτές οι προσδοκίες τις οποίες έχουμε μέσα μας και τις οποίες η νευροεπιστήμη έχει δείξει ότι ο εγκέφαλός μας τις λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη. Αν έχουμε θέσει κάτι ως προσδοκία, μετά αν αυτή η προσδοκία δεν εκπληρωθεί, θα νιώθουμε πολύ δυσάρεστα. Και μάλιστα μπορεί να νιώθουμε και αρκετά δυσάρεστα αν κάνουμε κάτι το οποίο από μόνο του ουσιαστικά θα μπορούσε να μας φέρει ευδαιμονία. Στη μακρογραφία της ζωής, ίσως αυτό να είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αλλά είναι ίσως αρκετά εύκολο να το καταλάβουμε με μια μικρογραφία μιας εμπειρίας διακοπών που πιστεύω ότι πολλοί από εσάς θα έχετε βιώσει όπως εγώ. Εγώ λοιπόν είχα σχηματίσει την προσδοκία ότι θα επισκεφθώ μια λίμνη στην οποία θα ήμουν μόνη μου, η οποία θα ήταν μοναχική, όπου δεν θα υπήρχαν άλλοι άνθρωποι, όπου εγώ θα απολάμβανα τον μπάνιο μου μόνη μου, μετά θα απολάμβανα τη θέα μόνη μου και θα είχα τις πιο χαλαρωτικές 15 μέρες της ζωής μου. Αυτό που δεν ανέμενα ήταν πρώτον να είχα μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην πτήση, να μου έσπαγε η βαλίτσα και όταν έφτανα στη λίμνη να έβλεπα ένα χάος κόσμου το οποίο ήθελε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με μένα. Η αντίδρασή μου, αυτή η αντίδραση που είχε ο εγκέφαλός μου ήταν νεύρα. Νεύρα, νεύρα και δυσαρέσκεια. Όμως, εάν δεν είχα πιθανότατα σχηματίσει την προσδοκία ότι έτσι θα έπρεπε να είναι οι διακοπές μου, αν ήμουν πιο ελεύθερη ώστε να δώσω αστείο το γεγονός της καθυστέρησης της αεροπορικής, αν έβλεπα ως κάτι διαφορετικό το γεγονός ότι θα μπορούσα να μοιραστώ αυτή την εμπειρία με άλλα τόσα άτομα, ίσως πραγματικά να κατάφερνα να ευχαριστηθώ πολύ αυτές τις διακοπές. Ίσως αυτές τις διακοπές να κατέληγαν να ήταν ευδαίμονες. Η τρίτη συνιστόσα που θέλω να αναφέρω είναι αυτή της διάρκειας. Και μάλιστα η διάρκεια κατά κάποιο τρόπο παντρεύει τις προηγούμενες δύο συνιστόσες του χρόνου και της προσδοκίας. Γιατί αν ρωτούσα κάποιον, ωραία, μπορεί να φτάσεις στο σημείο να νιώσεις ευδαιμονία. Πόσο πάνω κάτω καιρό αναμένεις να διαρκέσει αυτή η ευδαιμονία? Και σίγουρα ο γειτονάς μου θα μου έλεγε ότι αναμένω όταν πάω στο ελληνικό νησί 60 χρονών μέχρι όποτε ζήσω, μέχρι τα 90 μου ας πούμε, να είμαι ευδαιμονάς. 30 χρόνια ευδαιμονίας, δεν ζητάω πολλά. Ή εγώ στις διακοπές μου προηγουμένως ανέμενα τουλάχιστον 15 μέρες ευδαιμονίας. Δεν ζήταγα και πολλά. Ναι, όμως ζήταγα πάρα πολλά. Ζήταγα πάρα πολλά για αυτό που μπορεί να αντέξει ο εγκέφαλός μας. Γιατί ο εγκέφαλός μας, αυτό το γνωρίζουμε μέσω νευροεπιστημονικών μελετών, ο εγκέφαλός μας δεν αντέχει να βρίσκεται σε πάρα πολλή ώρα σε αυτή την εκστατική ευδαιμονική κατάσταση χωρίς κανέναν αντιπερισπασμό. Αυτό το ξέρουμε μέσα από μελέτες από διάφορες ορμόνες, οι οποίες με συγκεκριμένες ρυθμίσεις μας δίνουν αυτή την ευχάριστη αίσθηση, δεν μπορούσαμε να την ονομάσουμε ευδαιμονία κάποιες στιγμές. Αυτές οι ορμόνες είναι, για παράδειγμα, η οκυτοκίνη, πάνω στην οποία δούλεψα στη διδακτορική μου διατριβή, η ντοπαμίνη και η σερωτονίνη. Αυτό λοιπόν που θέλω να τονίσω είναι ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να νιώθει αυτή την κατάσταση ευδαιμονίας για κάποια λεπτά, μέχρι και για κάποιες ώρες. Όχι για πολλές μέρες, ούτε για πολλούς μήνες, ούτε για πολλά χρόνια. Και πώς μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό? Μπορούμε να το καταλάβουμε μέσω των αναζητήσεών μας να φέρουμε στα όρια τον εγκέφαλο. Πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να φέρουν τον εγκέφαλο στα όρια? Μέσω της τεχνητής διέγερσης της ευδαιμονίας. Της τεχνητής διέγερσης του τέλους, όπως το αποκαλώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι πολλοί νέοι άνθρωποι, ή όχι μόνο νέοι, λένε ότι γιατί ο εγκέφαλός μου μπορεί να με καθιστά ικανό να χαίρομαι και να περνάω καλά με τους φίλους μου μόνο για 4 ή 5 ώρες και μετά κουράζομαι και θέλω να πάω στο σπίτι. Εγώ θέλω να μπορώ να περνάω καλά για 15 ώρες. Άρα υπάρχουν κάποιες ουσίες, ναρκωτικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να καταστήσουν ικανό τον εγκέφαλό μου να περνάει καλά για περισσότερο χρόνο. Άρα θα πάρω αυτές τις ουσίες. Ναι, όμως μετά
Ο εγκέφαλός, αυτό που θα σου δείξει, είναι ότι στην ουσία δεν μπορεί να επιβιώσει έτσι για πολλή ώρα. Θα προσπαθήσει με το εγκέφαλό σου να επανακτήσει την ισορροπία του, δίνοντάς σου όχι 15 ώρες, δίνοντάς σου κάποιες μέρες ίσως παρενεργειών ναυτίας, πολύ δυσάρεστης ψυχολογικής κατάστασης και άλλες πάρα πολλές παρενέργειες που γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν, ακόμη και όταν τεχνητά προσπαθούμε να διεγείρουμε αυτά τα συναισθήματα, καταλαβαίνουμε ότι ο εγκέφαλός μας αντιδρά, ο εγκέφαλός μας θέλει πάση θυσία να επανακτήσει αυτήν την ισορροπία. Μπορεί να μπορούμε να τον πιέσουμε με κάποιες ουσίες, όμως τα αποτελέσματα δεν είναι τέλεια επιθυμητά. Μια παρένθεση εδώ, επειδή το θέμα των ναρκωτικών ουσιών είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο, ότι βέβαια μπορούν ναρκωτικές ουσίες σε συγκεκριμένες ποσότητες και ελεγμένες από συγκεκριμένους μελετητές, από συγκεκριμένους γιατρούς, να επιφέρουν μόνο επιθυμητά αποτελέσματα. Όμως η χρήση πρέπει να είναι πολύ, πολύ ενημερωμένη, θα μπορούσα να την αποκαλέσω σχεδόν επιστημονική. Κλείνει η παρένθεση. Ποιοι είναι οι τρόποι λοιπόν με τους οποίους μπορούμε φυσικά να διεγείρουμε αυτά τα ωραία συναισθήματα της ευδαιμονίας? Αυτό που μας έρχεται κατευθείαν στο μυαλό είναι αυτό το συνέστημα που νιώθουμε όταν είμαστε με τους φίλους μας, όταν βρισκόμαστε σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Όπως για παράδειγμα, εγώ πριν από 2 χρόνια στα γενέθλιά μου. Τι πιο λογικό να καλέσω τους φίλους μου και να γιορτάσουμε όλοι μαζί τα γενέθλιά μου. Και βέβαια είναι λογικό, γιατί ο άνθρωπος εδώ και χιλιάδες χρόνια έχει δείξει πόσο κοινωνικός είναι. Είναι ένα όν το οποίο σε σχέση με πολλά άλλα από τα υπόλοιπα ζώα του βασιλείου είναι ουσιαστικά υπερκοινωνικό. Είμαστε οργανωμένοι σε πόλεις οι οποίες είναι πυκνοκατοικημένες, οι οποίες στην ουσία βασίζονται, όλη τους η ανάπτυξη βασίζεται στο γεγονός ότι θα συνεργαζόμαστε, ότι θα μιλάμε, ότι θα αλληλεπιδρούμε. Ωστόσο, αυτό που θεωρώ είναι ότι αυτό το συνέστημα της κοινωνικής ανταμοιβής, ότι έχει υπερπρόθεση και ότι θεωρείται το σημαντικότερο, και ότι όλα τα υπόλοιπα, όλοι οι υπόλοιποι τρόποι ανταμοιβής, αν δεν είναι κοινωνικοί, ότι είναι εναλλακτικοί τρόποι βέβαια, αλλά ότι είναι αρκετά φτωχότεροι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη. Γιατί, για παράδειγμα, υπάρχουν τρόποι προσωπικής διέγερσης, όχι κοινωνικής διέγερσης, προσωπικής διέγερσης αυτής της ανταμοιβής, οι οποίοι μας δείχνουν νευροεπιστημονικές μελέτες ότι είναι εξίσου δυνατή όπως αυτοί που μας προκαλούν αυτήν την κοινωνική ανταμοιβή. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε για την ανταμοιβή, όπως την ονομάζω εδώ, της σωστής νότας. Όταν κάποιος παίζει πιάνο και παίζει την κάθε σωστή νότα μετά από την άλλη, η ντοπαμίνη του, η οκυτοκίνη του, η σεροτονίνη του και άλλες ορμόνες ρυθμίζονται με έναν τρόπο που τον καθιστούν ικανό να νιώσει ευδαιμονικά συναισθήματα αντίστοιχα με αυτά όταν βρισκόμαστε έξω με τους φίλους μας. Άρα, γιατί να μην προσπαθήσουμε να προωθήσουμε και αυτούς τους τρόπους πιο προσωπικής ανταμοιβής. Μάλιστα, τους είδαμε να έρχονται στο προσκήνιο πολύ πρόσφατα στην πανδημία και στην, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, όπου πάρα πολύ μας έλειψε αυτή η κοινωνική ανταμοιβή και όπου νιώθαμε ότι κάθε άλλη ανταμοιβή που προσπαθούμε να επιτύχουμε, μέσω, για παράδειγμα, μιας οποιασδήποτε ασχολίας, όπως το πιάνο, όπως ο χορός, όπως το να κάτσουμε και να διαβάσουμε ένα βιβλίο, μας φαινόντουσαν ότι δεν ήταν τόσο ικανές, δεν ήταν τόσο δυνατές. Ωστόσο, αυτό που μας λέει ο εγκέφαλός μας είναι ότι αν καθίσουμε και πραγματικά μελετήσουμε, αν κάνουμε πρακτική πάνω σε αυτούς τους άλλους τρόπους ανταμοιβής, ότι θα είναι εξίσου ισχυρή. Εμένα ο δικός μου τρόπος ανταμοιβής δεν είναι το πιάνο, είναι το φλαμένκο και πραγματικά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο στα σύννεφα βρίσκομαι κάθε φορά που τα τακούνια μου ηχούν στον αναμενόμενο ρυθμό. Το μόνο κακό με το δικό μου χόμπι είναι ότι πρέπει να με αγαπάνε πάρα πολύ οι γειτονές μου. Σας ευχαριστώ πολύ.